Έτοιμη να παραδοθεί σε κυκλοφορία θα είναι μετά την ολοκλήρωση των τεχνικών εργασιών στις βάσεις της η στρατιωτική γέφυρα Μπέιλεϊ στον Αλικιανό. Το βασικό μέρος του έργου έχει τελειώσει και απομένουν οι τελευταίες λεπτομέρειες που αφορούν στη σύνδεσή του με το οδικό δίκτυο. Νομίζω ότι κάναμε με ταχύτητα όλες τις εργασίες παρά τις αντικσότητες, γιατί η περιοχή που επιλέχθηκε από τους κατοίκους για να την τοποθετήσουμε ήταν η χειρότερη δυνατή θέση. Χρειάστηκε να ξεπεραστούν τα προβλήματα με τις απαλωτριώσεις περιουσιών για να αρχίσει η τοποθέτηση των μεταλλικών στελεχών της γέφυρας, που θα παραμείνει για άγνωστο πόσο στον Κερίτη, καλύπτοντας τις ανάγκες της ευρύτερης περιοχής του Αλικιανού. Θα εξυπηρετήσει για ένα διάστημα μέχρι να ολοκληρώσουμε την καινούργια γέφυρα. Χθες έστειλα ένα έγγραφο στον Υπουργό, τον κύριο Σπίρτζη, επειδή είχαμε συνεννοηθεί με τον Αναουτάκη και με τον ίδιο την προχείριξη της νέας γέφυρας του Αλικιανού να την κάνει το Υπουργείο Υποδομών. Επειδή έχει την τεχνογνωσία, επειδή έχει έτοιμες μελέτες. Το έργο κατασκευής νέας σύγχρονης γέφυρας που εξαγγέλθηκε αμέσως μετά την κατάρρευση της ιστορικής γέφυρας του Κερίτη, αν δεν προκηρυχθεί άμεσα από το Υπουργείο Υποδομών, αναμένεται να προκηρυχθεί από την περιφέρεια Κρήτης. Ταυτόχρονα θα πρέπει να αρχίσει η αποκατάσταση του ιστορικού μνημείου, για την οποία έχει υπογραφεί προγραμματική σύμβαση μεταξύ των Υπουργείων Πολιτισμού και Υποδομών. Η χρηματοδότηση έχει εγγραφεί ήδη 10 εκατομμύρια. Πιστεύω ότι επειδή είναι επαρχιακό το δίκτυο, θα υπάρξει συνεργασία και με την περιφέρεια. Άρα, μένει το διαδικαστικό μόνο για να ξεκινήσουν οι εργασίες. Ελπίζω μετά τις εκλογές να έχουν ολοκληρωθεί για να αρχίσει η ανακατασκευή της παλιάς γέφυρας.